έτοιμο κορίτσι μου να συνέστε κάθε άντρα που θα περάσει από μπροστά σα. Γιατί θα λάμπει το προσωπάκι σα, θα λάμπει πάρα πολύ. Γεια σου! Καλώς ήρθες σε αυτό το βίντεο. Το περιεχόμενο του βίντεο είναι το skincare. Mm-hmm. Πέρα από την περιποίηση που κάνουμε κάθε Πέμπτη για το σώμα μας και για τον οργανισμό μας με την γυμναστική, σήμερα θα σου δείξω πώς περιποιούμε εγώ το πρόσωπό μου και τι προϊόντα χρησιμοποιώ εγώ. Είναι αυτά που αγαπώ, αυτά που έχουν δουλέψει σε μένα. Δεν κάνω διαφήμιση σε κάποιο από το προϊόν που θα δει. Α, πριν ξεκινήσει αυτό το βίντεο, κάνε το subscribe σου, κάνε και το notification bell σου και πάμε να ξεκινήσουμε. Ήρθα στην τουαλέτα μου για να δεις ακριβώς την διαδικασία που κάνω. Έχω βάλει και το background για να μην βλέπεις την τουαλέτα. Αλλά okay. Αρχικά ας πιάσω πρώτα τα μαλλιά για να μην πέφτουν πάνω στο πρόσωπό μου. Συγγνώμη, τώρα δεν θα κοιτάω την κάμερα. Πώς φαίνομαι? Για να δω. Α, τέλεια. Μια κουκλίτσα άβαθη. Μια όμορφια. Με βερίκοκο για ήπια επιδερμίδα. Για ήπιο, για... Ξεκινάμε με τις APV σκράπ προσώπου με βερίκοκο για ήπια απολέπιση. Την αγαπώ, κάτσε να δω αν φαίνεται. Ωραία. Τη βλέπεις? Το προηγούμενο σκράπ που είχα κάνει, τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, ήταν πάλι της APV, αλλά για πιο έντονη απολέπιση. Το θέμα είναι ότι είχε μέσα κομματάκια από ελιά, επομένως ήταν πάρα πολύ σκληρό για το δικό μου το δέρμα. Σε μένα που δεν είναι τόσο σκληρή η επιδερμίδα μου, η ήπια απολέπιση είναι πολύ καλύτερη. Επομένως για μένα διάλεξα αυτό, την ήπια απολέπιση, και θα πάμε να ξεκινήσουμε το πώς κάνω εγώ το scrub. Α, τέλεια, το ανοίγουμε. Εγώ βρέχω λίγο, με λίγο νεράκι, να την κάνω λίγο πιο δροσερή την επιδερμίδα μου για να ξεκινήσει αυτό το scrub. Λοιπόν, βάζω, που βλέπεις, εδώ βλέπεις αυτή την ποσότητα. Α, τέλεια. Και κάνω απολέπιση. Αχα, πολύ καλό. Βέβαια, το προηγούμενο που είχα χρησιμοποιήσει με τα κομματάκια της ελιάς ήταν, παιδιά, πάρα πολύ σκληρό. Βέβαια, εντάξει, μπορώ να πω ότι έχω και πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα εγώ. Αλλά λέω, το θέμα είναι να κάνει δουλίτσα. Έτσι και κάνει δουλίτσα, κορίτσια, όλα καλά. Απλά προσοχή, μην δημιουργηθούν υπηρεγγύες. Όχι κάτω από τα ματάκια η απολέπιση, σαν με αντιδεστερμίνη τώρα. Ωραία. Νομίζω θα βάλω κι άλλο. Γιατί όχι. Αυτό της APV που είδατε, η διπλή, το scrub αυτό που κάνω τώρα, που είναι η διπλή συσκευασία, τις παίρνω από το φαρμακείο και κάνω 3,50. Λοιπόν, τέλεια. Υπέροχα. Καθαρίζουμε προσωπάκι. Φεύγουν τα αρνητικά μας κύτταρα, τα βρώμικα αυτά κύτταρα. Ας φύγουνε να λάμψουμε. Να φανεί, ρε παιδί μου, η ομορφάδα μας. Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα μου φαίνεται πολύ ήπιο βασικά. Πολύ ήπιο αυτή η απολέπιση, γιατί σας είπα, η προηγούμενη απολέπιση ήταν με την ελιά. Και ήταν πάρα πολύ σκληρό. Επομένως, ελπίζω να έκανε τη δουλίτσα του τώρα. Λοιπόν, αυτό. Δεν κάνω άλλο. Και πώς θα το βγάλουμε τώρα αυτό? Θα βρέξω μια πετσέτα για να το βγάλω από το πρόσωπό μου, γιατί θα συνεχίσουμε μια μάσκα. Αυτή τη διαδικασία δεν την κάνω κάθε πρωί που σου είπα. Αυτή τη διαδικασία με την απολέπιση και τη μάσκα τώρα που θα κάνω, την κάνω μία φορά την εβδομάδα. Δεν την κάνω παραπάνω, γιατί μου είχαν πει και στο φαρμακείο ότι δεν κάνει να την κάνεις παραπάνω από μία φορά την εβδομάδα. Δεν ξέρω ακριβώς για ποιο λόγο, αλλά έτσι μου είπαν, για να μου το είπαν. Κάτι θα ήξεραν παραπάνω από μένα. Και να σου πω την αλήθεια, δεν το έψαξα κιόλας. Νιώθω ήδη πιο καλά. Νιώθω ήδη πιο καθαρή. Στεγνή και καθαρή. Ωραία. Πάμε τώρα να κάνουμε τη μάσκα. Η μάσκα αυτή είναι πάλι από την APV. Και εδώ τελειώνει η APV, νομίζω. Ναι, και εδώ τελειώνει η APV που χρησιμοποιώ εγώ. Η μάσκα λοιπόν που χρησιμοποιώ εγώ είναι μάσκα προσώπου με πράσινη άργυρο. Πώς γίνεται αυτό, δεν κάνει κάποιο λάθος?
Μάσκα προσώπου με πράσινη Μάσκα προσώπου με πράσινη αργύρω για βαθύ καθαρισμό. Ναι, okay, είναι αυτή εδώ. Ορίστε. Πάλι την παίρνω σε διάδα από το φαρμακείο με 3-23-50, δεν θυμάμαι. Είναι τέλεια. Ο άργυλος κάνει εκπληκτική δουλειά στο πρόσωπό σου. Βγάζει τα πάντα καθαρή. Νιώθεις ότι έχεις καινούργια επιδερμίδα, είναι τόσο πολύ καθαρή. Λοιπόν, ας πάμε να ξεκινήσουμε τη μάσκα μας. Τέλεια. Ας το ανοίξω. Ωραία. Λοιπόν, εδώ δεν τσιγκουνεύομαι. Βάζω καλή ποσότητα. Sorry αν κοιτάω από εδώ και από εκεί, απλά θέλω να βλέπω ότι βλέπετε τα πάντα. Λοιπόν, να, έτσι είναι. Κάτσε. Βλέπετε. Είναι τέλεια. Α? Ωραία. Εγώ τώρα θα βάλω μια... το ένα και στο σκράμπ αλλά και στη μάσκα. Οι δύο ή τρεις φορές νομίζω το χρησιμοποιώ. Ωραία, ας βάλουμε έτσι την πάστα μας. Να παστοθούμε βρε κορίτσια. Δεν είναι τέλειο. Ωραία, νομίζω ότι όχι. Τη μάσκα θα τη χρησιμοποιήσεις άντε άλλη μία φορά. Ειδικά αν είσαι τόσο σπάταλη όσο είμαι εγώ. Λοιπόν, υπάρχει κακινή. Ποπ, παιδιά είναι τέλεια. Παιδιά είναι υπέροχη. Είναι η αγαπημένη μου. Μπαγό πρμπού. Ωραία. Και το φρυδάκι πήρε λίγο. Ναι, όχι κορίτσια, μην βάλετε στο φρύδι. Αχ, perfect. Πω, είναι τέλειο. Ναι. Κουκλίτσες. Ορίστε. Αχ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν αυτή τη μάσκα την αφήνουμε μέχρι να στεγνώσει, δηλαδή μην μπορείς να κάνεις γκριμάτσες. Ας βάλω και εδώ. Μην πάει και χαμένη. Ωραία. Και πάντα βάζουμε, εγώ και στο λαιμό κάνω σκράμπ, απλά το ξέχασα. Τώρα θα περιμένουμε γύρω στα 10 λεπτά, 1 τέταρτο, ανάλογα πόση ποσότητα έχεις βάλει και πώς θα απορροφηθεί από το προσωπάκι σου. Νομίζω ότι πάω να κάνω καμιά δουλειά μέχρι να στεγνώσει αυτή η μάσκα και να έρθω να συνεχίσω αυτό το βίντεο. Ήρθα, η μάσκα τώρα έχει γίνει πέτρα, έχει σκληρύνει, δεν μπορώ να μιλήσω, με βλέπεις, δεν μπορώ να κάνω καθόλου γκριμάτσες. Δουλεύεις. Δεν μπορώ τίποτα να κάνω, άρα έχουμε φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Παίρνω πάλι την πετσετούλα, να βγάλω αυτή τη μάσκα για να συνεχίσουμε την περιποίηση προσώπου μας. Λοιπόν. Είμαστε έτοιμες να συνεχίσουμε. Κάτσε να κάνω και αυτό εδώ για να νιώσω πραγματικό ότι έφυγε τελείως η μάσκα. Να πάρω μια άλλη πετσετούλα και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, στη συνέχεια χρησιμοποιώ Mineral, λέγεται, 89 της VC. Είναι αυτό εδώ, βλέπεις. Ορίστε, είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο το χρησιμοποιώ πριν την ενυδατική. Στην ουσία προετοιμάζει την επιδερμίδα σου για να βάλεις την ενυδατική σου. Και αφού το βάλουμε και πιει αυτό το νεράκι και δροσιστεί η επιδερμίδα μου, και okay, στεγνώσω και πηγαίνω και συνεχίζω και βάζω την ενυδατική μου. Νομίζω ότι το προσωπάκι είναι έτοιμο, έχει ήδη στεγνώσει και η ενυδατική που χρησιμοποιώ είναι της VC, το Slow Age. Έτσι λέγεται. Να, βλέπεις νομίζω. Είναι αυτή. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει εκπληκτική υφή. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Τη χρησιμοποιώ τη συγκεκριμένη νομίζω 2 χρόνια. Μου την είχε πάρει η μάνα μου και μου τις έπαιρνε η μάνα μου, να σου πω την αλήθεια, ναι, ανεπρόκοπη. Αλλά η μανούλα έπαιρνε τις κρέμες. Αποφάσισα να ξεκινήσω να επενδύω κι εγώ στην περιποίηση του προσώπου μου φέτος. Στην αρχή του 19 είπα ότι θα δίνω κι εγώ λεφτά για να περιποιηθώ αυτή την επιδερμίδα, γιατί στην τελική μου αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία και βλέπεις πως έχει απορροφηθεί, έτσι.
Δεν αφήνει τίποτα, ούτε ασπρίλες ούτε τίποτα. Και ανάλογα τι ποσότητα θα βάλεις εσύ. Εμένα η επιδερμίδα μου είναι μεικτή. Κάθε πρωί πριν πάω στη δουλειά μου χρησιμοποιώ το mineral της VC, το αφήνω λίγο 5-10 λεπτά και πιω τον καφέ μου και τα λοιπά και έρχομαι και προσθέτω την ενυδατική μου αυτή της VC. Εγώ έχω μια επιδερμίδα ας πούμε μεικτή προς... μη μεικτή. Δεν ξέρω πώς να το πω, άλλες φορές βγάζει λιπαρότητα, άλλες φορές δεν βγάζει καθόλου λιπαρότητα. Χρησιμοποιώ τις VC παντηλιακό με 50 δίκτυ προστασίας, ο οποίος έρχεται και κουμπώνει πολύ ωραία με την κρέμα αυτή, γιατί η κρέμα είναι λίγο πιο, για πιο λιπαρή επιδερμίδα, θα σου δημιουργεί λίγο λιπαρότητα αν έχει σκληρό προσωπάκι, και η VC έρχεται και σταθεροποιεί στην ουσία και την ενυδατική που έχει ήδη βάλει. Επίσης που κάνω στο πρόσωπό μου πριν κοιμηθώ το βράδυ είναι η εξής. Χρησιμοποιώ πάλι το mineral της VC και αφού πάνε στη γνώση χρησιμοποιώ την άλλη εκπληκτική κρέμα νυχτός, το οποίο είναι το Slow Age νύχτας της VC. Παιδιά, είναι εκπληκτικό. Καθίστε να σας δείξω. Φαίνεται. Είναι τέλεια, για την οποία μου είπανε ότι αν βάλεις και πιο πολύ ποσότητα από αυτή που πρέπει στο πρόσωπό σου, μπορείς να την κάνεις μάσκα, όπως κάνουμε με την αμοιβήτα τώρα, μάσκα, αλλά θα βάλεις πολύ ποσότητα. Επομένως, είναι 2-1 στην ουσία, είναι εκπληκτική, εκπληκτική, απορροφάται απευθείας, είναι τέλεια, την αγαπώ. Κρέμα ματιών μου είναι Crazy Derm, αυτή εδώ, η οποία γίνεται πάρα πολύ όμορφα. Ορίστε, τα κάνω έτσι. Ωραία. Και βάζω και λίγο κυκλικά, βασικά σαν μισοφέγγαρο. Και κάνω στην ουσία μασαζάκι. Ευχαριστώ που έμεινες μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Ελπίζω και εσύ να περιποιήσεις την επιδερμίδα σου. Γράψε μου από κάτω αν έχεις χρησιμοποιήσει και εσύ κάποια από τα προϊόντα που σου έχω δείξει ή αν έχεις να προτείνεις και κάτι ακόμα καλύτερο από αυτά. Αυτά, κάνε subscribe σου, κάνε τα like σου αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, notification μπέξω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!